Σάλλο και αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλούν οι χειρισμοί της διοίκησης της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παναγία Γοργοεπίκοος, η οποία έθεσε θέμα απομάκρυνσης εργαζομένων αλλά και φιλοξενουμένων αν αρνηθούν να εμβολιαστούν. Θα πρέπει να σηκώσουν και λίγο το κεφάλι τους προς τα πάνω και να πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε δουλειά. Δεν απολύεται κανείς. Μπαίνει σε καραντίνα, να το πω έτσι, μπαίνει σε αναστολή μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα των εμβολίων μέσα στο γυροκομείο και βλέπουμε τα πράγματα από την αρχή. Για ποιο λόγο θα πρέπει εσύ να παραμένεις σε ένα χώρο ή να αρνείσαι να εμβολιαστείς και να είσαι φορέας του κορονοϊού? Αυτή είναι η δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ράδιο 984, που άνοιξε κυριολεκτικά τον ασκό του αιώλου, με τον ερευνητή Κωνσταντίνο Φαρσαλινό να μιλάει για εκβιασμό και άγνοια. Πρόκειται περί σοκαριστικής απόψεως. Όλη η δήλωση είναι και παράνομη, και η πρόθεση αυτή η οποία περιγράφει, και αντιεπιστημονική, και δηλώνει παντελή άγνοια και του κυρίου Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος, και του ιατρού, αν τα είπε ιατρός αυτά, έχουν παντελή άγνοια των επιστημονικών δεδομένων. Εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει νωρίτερα στον 984 ότι μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση, με το δίλημα να τεθούν σε αναστολή εργασίας από έναν έως και τρεις μήνες. Για τους φιλοξενούμενους η προτροπή προς τους οικείους τους φέρεται να ήταν είτε εμβολιασμός είτε επιστροφή των ηλικιωμένων στο σπίτι τους μέχρι να λήξει η κρίση. Νομίζω ότι όλη η ομάδα μας εδώ θα εμβολιαστούμε χωρίς αμφιβολίες και ενδιασμούς. Άποψη στην οποία επέμειναν οι εκπρόσωποι της διοίκησης της μονάδας παρά το σάλλο που έχει προκληθεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έχει θέση ούτε τρόφιμος ούτε εργαζόμενος σε ένα χώρο που θα τον μολύνει αύριο ή θα μολυνθεί. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα, ας πούμε, αυτής της στιγμής. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ούτε εκβιάζουμε, ούτε απειλούμε κανέναν. Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, επεσήμανε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Λένα Μπορμπουδάκη. Ενώ αν δεν αλλάξει η θέση της διοίκησης του γυροκομείου, το εργατικό κέντρο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, προειδοποίησε ο Στέλιος Βοριάς. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει ο εμβολιασμός να γίνει ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Ευελπιστώ και είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Οι πόρτες της μονάδας πάντως άνοιξαν κανονικά το μεσημέρι και υποδέχτηκαν τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, οι οποίες ολοκληρώνουν αύριο τη μαραθώνια προσπάθεια εμβολιασμού όλων των φιλοξενουμένων και εργαζομένων στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως επεσήμανε ο συντονιστής των κινητών μονάδων υγείας, ο εμβολιασμός γίνεται με βάση τις λίστες που δηλώνονται στον ΕΟΔΗ και περιλαμβάνουν όσους θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν εμπλεκόμαστε καθόλου στο ερώτημα θέλετε να κάνετε το εμβόλιο ή όχι. Ο ρόλος μας είναι να εμβολιάσουμε το προσωπικό. Όλα τα άλλα ζητήματα έχουν προηγηθεί αυτής της ενέργειας.